Η θέση δική μας είναι ότι η αύξηση για την οποία γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή, μια αύξηση παροδία, και για να γίνει κατανοητό και από τους τηλεθεατές, θα την ευρωποιήσουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση. Μιλάμε για μια αύξηση η οποία δεν υπερβαίνει τα 13-14 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η αύξηση στον κατώτατο μισθό. Επαναλαμβάνω, για μας είναι μια αύξηση παροδία και δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα πάγωμα για ένα ακόμα χρόνο στα άθλια επίπεδα που τον έχουν κατεβάσει με κυβερνητικές αποφάσεις εδώ και μια δεκαετία, καταργώντας φυσικά την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Τώρα, η ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν είναι παρά μια πρόκληση προς τους εργαζόμενους, αφού και αυτά τα ψίχουλα τα οποία παίρνουν έχουν εξανεμιστεί και με το παραπάνω, ήδη αναφέρθηκε και από τους προλαλήσαντες, με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις σε είδη λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και από τα πρόσφατα αλλά και από τον πρόσφατα αντεργατικό νόμο της κυβέρνησης που κάνει τους εργαζόμενους ακόμα πιο φτηνούς και ακόμα πιο ευέλικτους. Τώρα, η ευθύνη για όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύνει και το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κατώτατος μισθός δεν καθορίζεται από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των ίδιων των εργαζομένων, αλλά από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, με βάση τι? Με βάση τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, και με στημένους κοινωνικούς διαλόγους. Κύριε Παναστάση, να σας ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Επί της προηγούμενης κυβέρνησης αυξήθηκε, ναι ή όχι, από τα 588 στα 650 ο μισθός? Κοιτάξτε να δείτε, η αύξηση είναι κάτι που είναι σχετικό. Ακόμα και αν αυξήθηκε στα 580, γιατί αναφερόμαστε? Μιλάμε σε εργαζόμενους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βγάζουν το μήνα. Θέλουμε δηλαδή... Εγώ δεν είπα ότι είναι πολλά τα 650. Αυτές ρώτησα αυξήσεις, να αυξήθηκε. Η θέση δική μας είναι μία. Και να σας την πω ξεκάθαρα. Ότι τώρα να επαναφέρει η κυβέρνηση τον κατώτερο μισθό στο ύψος που τον κούρεψαν, δηλαδή στα 751 ευρώ, με βάση τις αυξήσεις. Να καταργηθεί ο νόμος Βρούτση και Αχτσόγλου. Μάλιστα. Τον οποίο ψήφισαν και εφάρμοσαν από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τώρα τις τηλεοπτικές διαφωνίες τους, ας μην κρυβόμαστε, κρύβεται από πίσω μία συνένεση. Αυτό είναι για τον εργαζόμενο. Από εκεί και πέρα, δεν τώρα τον χαίρομαι για τα 10-15 ευρώ. Δεν είναι τίποτε για τον εργαζόμενο μέσα από τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η καθημερινότητα και η πολιτική των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση για μία τετραετία. Ναι. Τώρα ανακάλυψε τα δεινά των εργαζομένων. Τώρα ανακάλυψε τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν. Τώρα ανακάλυψε τη σχέση εργασίας και αμοιβής. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω πως αν μη τι άλλο χρειάζεται ο ελάχιστος σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και που είναι αποδέκτες αυτών των θέσεων. Κάθε μέρα ο Έλληνας εργαζόμενος γίνεται και φτωχότερος. Άρα λοιπόν δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το διακύβευμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι του τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι του τάζει η Νέα Δημοκρατία. Όταν έχει αφαιρεθεί κάθε δικαίωμα από τον εργαζόμενο μέσα από τους αντεργατικούς νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν μέχρι τώρα, συλλογικά με ευθύνη να διεκδικεί αυτά τα οποία του αναλογούν, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και στις συνθήκες εργασίας, τα οποία του τα αφαίρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους και η Νέα Δημοκρατία πήρε τη σκητάλη στη συνέχεια. Είναι θράσος αυτή τη στιγμή να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία και να του τάζουμε. Μες. Άρα λοιπόν, πάντως, κύριε Παναστάση, να σας πω κάτι. Το 18... βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ, και ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως αντλεί την επιχειρηματολογία του από την πολιτική Biden, αλλά και η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει δείξει τα πιο σκληρά δείγματα γραφής απέναντι στους εργαζόμενους. Τους έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα ακόμα και το ελάχιστο να το διεκδικήσουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Πάντως, κύριε Παναστάση, το 18 ο γραμματέας του κόμματος έλεγε τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Κουτσούμπας, πολιτικό απατεώνα. Το Μητσοτάκι τον πάτε λίγο πιο μαλακά, λένε κάποιοι. Κοιτάξτε, να σας πω, αυτές οι συγκρίσεις ή αν θέλετε οι ζυγαριές μακριά από την λογική του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμείς λέμε ότι τόσο η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όσο και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων
της πλουτοκρατίας, της αστικής τάξης, μιας οικονομικής ολιγαρχίας. Βάλτε όποιο τίτλο θέλετε εσείς. Το σίγουρο είναι όμως ότι αυτές οι πολιτικές αφήνουν στο περιθώριο, στοχευμένα και μεθοδευμένα και με επιτυχία μέχρι σήμερα από τις κυβερνητικές θητείες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, τον εργαζόμενο τον έχουν στη γωνία. Μάλιστα. Αυτό το βιώνουν. Από εκεί πέρα, ό,τι και αν πει τώρα ο κάθε εκφραστής της πολιτικής, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, οι εργαζόμενοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι βιώνουν. Λοιπόν.